Λοιπόν, όμως έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον κύριο Στέργιο Καλπάκη. Τον κύριο Στέργιο Καλπάκη. Εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να βγει η νέα ηγεσία, η οποία βεβαίως θα κάνει και εκείνη τις δικές της επιλογές. Καλημέρα, κύριε Καλπάκη. Γιατί να μην το κρατήσει. Θα δούμε αυτό. Εγώ, κύριε Καλπάκη, δεν σας ξέρω προσωπικά, αλλά μια χαρά είστε. Νέος άνθρωπος, ωραία τα λέει, ωραία αντιπαρατίθεται. Εντάξει, είναι σοβαρός άνθρωπος και έχει και καλό λόγο. Βεβαίως. Δηλαδή δεν έχει ακραίο λόγο. Καλημέρα, κύριε Καλπάκη. Και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ετοιμάζεστε για τα εσωκομματικά σας, έτσι δεν είναι? Γιατί φαντάζομαι το ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τα όσα συμβαίνουν στη χώρα, αυτό το διάστημα τον ενδιαφέρει η πορεία του από εδώ και πέρα, και φαντάζομαι τα εσωκομματικά είναι στην πρώτη σας ημερήσια διάταξη, να το πούμε. Ναι, το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου είναι το διαρκές συνέδριο, ναι, όπου θέμα έχει την έγκριση και τυπικά των υποψηφιωτικών το για την Προεδρία του κόμματος. Το δεν θα υπάρξει, κύριε Καλπάκη, κάποια ψηφοφορία? Είναι μπορεί οποιοδήποτε. Μπορεί κάποιος να καταθέσει υποψηφιότητα και στο διαρκές συνέδριο, δηλαδή και το Σάββατο, ναι, και ναι, η πρόταση θα εγκριθεί ενιαία από το σώμα. Α, μάλιστα, για όλους δηλαδή. Δεν θα πάει ονομαστικά για όλους. Όχι. Θα είναι έγκριση ενιαίας πρότασης. Μάλιστα. Αύριο θα έχουμε και την πέμπτη υποψηφιότητα. Λέτε. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ μπορώ να τοποθετηθώ ως εκπρόσωπος του κόμματος για επίσημες ανακοινώσεις. Μάλιστα. Και να σας πω και ποιο είναι και το τυπικό σκέλος, ότι μέχρι και το Σάββατο μπορεί κάποιος να καταθέσει υποψηφιότητα. Ωραία, μια μάλιστα και λέτε για τα επίσημα, γιατί εκφράζεται το κόμμα, φαντάζομαι. Και βεβαίως, ναι, ναι, 10 Σεπτεμβρίου έχουμε και την εκλογή Προέδρου, έτσι. Σωστά. Που είναι η ημερομηνία η κρίσιμη και πρέπει ο κόσμος να έρθει να συμμετέχει, προκειμένου να ενισχύσει τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι η μέρα που ο Πρωθυπουργός θα δίνει τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Βέβαια. Σωστά. Ναι. Ωραία. Ξέρετε εμένα τι με μπερδεύει με το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε εκπρόσωπε? Την πρώτη η ψηφοφορία είναι 10 του μηνός. Ωραία. Η Κυριακή... δεύτερη είναι 16 νομίζω. Είναι το Σάββατο. 16. Είναι 16. Σάββατο, 16. Δηλαδή που είναι το δικό σας της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκείνο το Σαββατοκυριακό. Το βράδυ θα μιλήσει ο κύριος Φάμελος στην ΔΕΘ και την άλλη μέρα... Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι στις 17 θα πάει στη ΔΕΘ ο νέος πρόεδρος, αυτός που θα βγει από τις εκλογές. Όπως τα λέει ο κύριος Τάκης. Ναι, αλλά εγώ δεν μου θέλω. Δεν θα πάει κανένας στις 16. Α, δεν θα υπάρξει καθόλου ομιλία? Όχι. Στις 16 θα έχουμε τη διαδικασία και με το σκεπτικό ότι την επόμενη μέρα ο νέος ή η νέα πρόεδρος θα πάει στη ΔΕΘ. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε ομιλία φέτος του προέδρου της αξιωματική αντιπολίτευση. Εφόσον γίνει δεύτερος γύρος την Κυριακή, θα δούμε αν θα γίνει ομιλία, θα γίνει συνάντηση τύπου. Αυτό θα. Την Κυριακή. Άρα πάντως σε κάθε περίπτωση ο νέος πρόεδρος ή η νέα πρόεδρος θα πάει στη Θεσσαλονίκη, ναι, την Κυριακή 17 του μήνα και ή θα κάνει για ομιλία τύπου, ή θα δώσει συνέντευξη τύπου. Δεν νομίζω ότι θα, ναι, κάνει συνέντευξη τύπου. Νομίζω ομιλία θα ομιλία κάνει. Ναι. Θα το δούμε. Είναι να παρουσιάσει τις θέσεις της. Αυτό, ναι. Να δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, θα είναι. Α, και σαν μέσα στους παραγωγικούς. Δεν έχετε καταλήξει σε αυτά ακόμη? Όχι, γιατί μπορεί, ναι, να είναι στις 10 Σεπτεμβρίου καταρχήν. Να βγει από τον πρώτο γύρο, οπότε δεν χρειάζεται. Όταν χρειαστεί δεύτερος γύρος, θα υπάρξει ανασχεδιασμός όλου του προγράμματος. Επειδή είναι αυτό. Το συζητάμε επειδή είναι πολύ υποψήφια και συνήθως ότι είναι, όταν είναι πολύ μοιράζεται λίγο. Εντάξει, η τράπεζα. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Ναι, λοιπόν, τώρα, αυτός εν πάση περιπτώσει είναι ο σχεδιασμός. Μια και λέμε για νέους υποψηφίους και επειδή οι πληροφορίες λένε ότι σήμερα ή αύριο θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του και ο κύριος Κασελάκης, μας έκανε εντύπωση μια ανάρτηση ενός τελέχους που πρόσκειται στον κύριο Φίλη και ζητάει την παραπομπή του κυρίου Κασελάκη στα πειθαρχικά του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή λέει με ποια ιδιότητα κάνει περιοδίες σε όλη τη χώρα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, εγώ στα θέματα τα εσωκομματικά, σε αυτήν την διαδικασία και στις τοποθετήσεις των στελεχών στα social media ή δημόσια και γύρω από υποψηφιότητες ή από πιθανές υποψηφιότητες, είναι ο ρόλος μου ευαίσθητος και δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Ναι. Είτε ότι και να πω, μπορεί να εκλειφθεί είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Σωστό, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να παραπεμφθεί ο κ. Κασελάκης στα πειθαρχικά επειδή κάνει ο άνθρωπος περιοδίες ανά την Ελλάδα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε και τελείως. Κανονικά δεν θα έπρεπε όλα τα στελέχη να είναι για να μαζεύουν ψήφους. Γενικά να κάνουν ιστορία για το κόμμα τους. Ναι, με την
έννοια ότι δεν έχει ακόμα την επίσημη ιδιότητα του υποψηφίου, προφανώς, ενδεχομένως. Αλλά τώρα δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Απλά το διαβάσαμε και μας έκανε εντύπωση, δηλαδή, γιατί ο κ. Κασελάκης είναι και υποψήφιος, ήταν και υποψήφιος βουλευτής επικρατείας και δεν καταλάβαμε αυτό το εχθρικό, να το πούμε έτσι, της ανάρτησης. Αλλά κρατάμε αυτό που μας λέτε, ότι δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε, εμείς προερχόμαστε από ένα δύσκολο εκλογικό αποτέλεσμα, από έναν ιδιαίτερα δυσμενή συσχετισμό, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας παραμένουν εδώ, για 10η μέρα και για το εύρος. Ναι. Και η λογική που πολλές φορές εμφανίζει η κυβέρνηση στο δημόσιο διάλογο, ότι έχει πάρει λευκή επιταγή, νομίζω ότι είναι λάθος. Και εμείς ως αξιωματικοί αντιπολίτες, γιατί σε αυτό το ρόλο μας έθεσαν οι πολίτες, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο το επόμενο διάστημα, είναι να παρουσιάσουμε νέες προτάσεις και πιστικές για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων. Αυτό είναι το οποίο επιζητεί ο κόσμος από εμάς και σε καμία περίπτωση, το επαναλαμβάνω, ο κόσμος δεν έδωσε λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, προφανώς. Προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον τρόπο να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να ανακτήσει και την προοπτική διακυβέρνηση. Και νομίζω ότι και όλο αυτό το διάστημα, γύρω από τη συζήτηση που γίνεται σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Στο πώς να εντοπίζεις τα προβλήματα που υπάρχουν τεκμηριωμένα και πώς να δίνεις μια λύση, μια προοπτική και ένα όραμα. Γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα, η πρόληψη και η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, είναι ένα ζήτημα ευρύτερο από μια συγκυριακή πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα. Θα έχετε από τις 17 του μηνός, 16 το βράδυ ή μία εβδομάδα νωρίτερα, το νέο αρχηγό. Θα μπορέσει να ενώσει όλες τις τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι δηλαδή βέβαιος, που είχε πετύχει ο κύριος Τσίπρας για ένα μεγάλο διάστημα. Είναι βέβαιος, κυρία Κοραή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει ενωτικά, συλλογικά και συντεταγμένα. Γιατί, αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν βλέπω και πολύ κοντά να είναι μερικές απόψεις. Δηλαδή, διάβασα χθες τη συνέντευξη του κυρίου Τσακαλώτου. Είναι σαφώς κλείνει περισσότερο προς την αριστερά. Βλέπω τον κύριο Παπά να πηγαίνει και προς το κέντρο πιο πολύ. Ο κύριος Τσακαλώτος δεν ψελίζει τη λέξη κέντρο. Η κυρία Χτσιόγλου να θέλει να αποτινάξει από πάνω της το αριστερό, τον κύριο Τζουμάκα που μιλάει για το δικό του κίνημα κλπ. Δεν βλέπω. Ναι, και επίσης και δηλαδή η κυρία... όλα αυτά πώς θα συγκεραστούν σε μία στρατηγική την επόμενη μέρα? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα σας πω το εξής, ότι η στρατηγική στόχευση είναι συγκεκριμένη και υπηρετείται από όλες και όλους, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σε μια ισοκομματική διαδικασία. Ναι. Διαφορετικά δεν θα έχει νόημα να γίνει μια ισοκομματική διαδικασία. Και η στρατηγική στόχευση είναι συγκεκριμένη. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα παραμείνει κόμμα διακυβέρνησης, κόμμα εξουσίας. Mm-hmm. Και στόχος μας είναι απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να υπάρξει εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Και αυτό το υπηρετούμε όλες και όλοι, και αυτό είναι το στοιχείο, το στρατηγικό που λέτε, μάλιστα, το οποίο μας υποχρεώνει και μας οδηγεί όλες και όλους να προχωρήσουμε στον δρόμο της ενότητας και της συλλογικότητας και την επόμενη ημέρα. Δηλαδή δεν θα υπάρξει συγχωροχάρτη για αυτόν από τους υποψήφιους που θα μείνει εκτός και θα πάει να κάνει φασαρία στο κόμμα. Να το ανακατέψει έτσι, για να κάνω απλά την ερώτηση. Αυτό καταλαβαίνω. Νομίζω ότι ο εσωκομματικός διάλογος, το να τίθενται απόψεις, προβληματισμοί, σκέψεις για διάφορα ζητήματα, για εμάς ποτέ δεν ήταν πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Νομίζω ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στρατηγική κατεύθυνση του κόμματος. Κοιτάξτε, τίθεται θέμα, διότι αυτό το αλλαλούμ και η Βαβέλ, την πληρώσατε αυτή τη Βαβέλ στις εθνικές εκλογές που ο καθένας έβγαινε και έλεγε ό,τι ήθελε. Και δεν πήγατε ως ένας τακτικός στρατός. Άλλο σας λέω. Εγώ σας λέω το εξής, ότι
σε μια διαδικασία όπου πας να πάρεις κάποιες συλλογικές αποφάσεις. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και συνέδριο μετά την εκλογή Προέδρου, τον Νοέμβριο. Ναι. Και σε μια διαδικασία εκλογής Προέδρου που καταντήσονται διαφορετικές απόψεις, είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια διαδικασία. Φυσικά. Μετά στη συνέδρια έρχονται οι συλλογικές αποφάσεις και είναι προφανές ότι τις υπηρετούμε όλοι. Ένα ερώτημα. Δεν μου απαντήσετε όμως. Συγχωροχάρτη, δεν θα πάρει αυτός που θα πάει να υπονομεύσει την επόμενη μέρα έτσι για να το πω ακόμη. Δηλαδή δεν θα του συγχωρεθεί να υπονομεύσει την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα υποστεί κυρώσεις, αυτό σας ρωτάει. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μας απασχολεί, κυρία Κοραϊκή, κύριε Τάκη, είναι στις 10 Σεπτεμβρίου να έχουμε μια πετυχημένη διαδικασία εκλογής Προέδρου, να υπάρχει συμμετοχή του κόσμου, μέσα από το διάλογο που αναπτύσσεται όλο το προηγούμενο διάστημα και θα αναπτυχθεί και τις επόμενες ημέρες. Στόχος είναι να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τη κοινωνία και να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ προοριστική συμμαχία και κερδισμένο που αυτή κάνει αυτή τη διαδικασία. Αυτό κοιτάμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και προχωράμε μπροστά. Αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε τώρα, κύριε Καλπάκη, με αφορμή αυτό που μας είπατε για τη συμμετοχή. Διαβάζω και στα ρεπορτάζ, δεν ξέρω μέχρι τώρα, να υπάρχουν φόβοι για χαμηλή συμμετοχή όσον αφορά στις εκλογές που θα έχετε στις 10 του μήνα. Και το ερώτημά μου είναι αν σας φοβίζει κάτι τέτοιο και αν μια χαμηλή συμμετοχή θα σημαίνει και μια περιορισμένη, πώς να το πω, νομιμοποίηση αυτού που θα είναι πρόεδρος. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε τον απολογισμό την επόμενη μέρα. Ναι. Και αυτό το οποίο μας απασχολεί και αυτό για το οποίο εργαζόμαστε είναι να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Και συνήθως σε τέτοιες διαδικασίες εσωκομματικές, ναι, το ενδιαφέρον του κόσμου εντείνεται πολύ περισσότερο τις τελευταίες ημέρες. Οι 170.000 που πήρε... Η καμπάνια μας κεντρικά θα ενταθεί και τις επόμενες ημέρες. Ναι. Ήδη οι υποψήφοι έχουν οργώσει σχεδόν όλη την Ελλάδα με μεγάλες και πετυχημένες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Επομένως υπάρχουν προϋποθέσεις να είναι μια πετυχημένη διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα εγώ σε διαδικασία αριθμών και νούμερων δεν θα μπω. Ας κάνουμε τον απολογισμό την επόμενη μέρα. Είναι πάντως οι 170.000 που πήρε ο κύριος Τσίπρας ο πύχης. Δεν έχουμε βάλει πύχη σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχετε βάλει. Όπως και στη διαδικασία του 2022 δεν είχαμε βάλει πύχη. Μάλιστα. Το debate θα γίνει. Το debate μεταξύ. Το αποτελέσμα. Mm-hmm. Το debate μεταξύ των υποψηφίων θα γίνει. Θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Θα καταλήξει μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα. Και φαντάζομαι θα είναι ένα πια. Ναι, ναι, δεν, δεν έχει ο χρόνο για δύο. Μάλιστα. Μάλιστα. Και πάντα μία ημερομηνία είναι η 7 Σεπτεμβρίου. Έχει πέσει αυτή η ημερομηνία, ναι, στο τραπέζι. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι και πώς. Πότε θα συναντηθούν οι εκπρόσωποι των υποψηφίων. Μία από τις επόμενες μέρες, μεσοβόμαστε. Ναι, γιατί αν είναι νέα, ναι, γιατί αν αύριο, ναι, ο κύριος Κασελάκης δώσει υποψηφιότητα, ναι, θα έχουμε, ναι, ανακοινώσει υποψηφιότητα, τότε θα πρέπει και το δικό του επιτελείο να συμμετάσχει. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλπάκη. Καλή επιτυχία σε όλες τις... Να βγει και σίγουρα γρήγορα ο πρόεδρος, γιατί προφανέστατα μια χώρα δημοκρατική χρειάζεται και την κυβέρνηση, χρειάζεται και την αξιωματική της αντιπολίτευση για να ισορροπεί το σύστημα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.